Πάμε και στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να συναντήσουμε τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, σημερινό τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και βουλευτή στο βόρειο τομέα, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Κατρούγκαλο, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Και επιτρέψτε μου, πριν με ρωτήσετε, να σας πω κι εγώ συγχαρητήρια για τη στάση αρχής που άκουσα ότι πήρατε και την παρακολουθούσα την εκπομπή σας στο θέμα Κορκονέα. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που ξεπερνά και πολιτικές και νομικές απόψεις, μπορεί να έχει κανείς. Και είχατε πράγματι μια στάση που ήθελα προσωπικά να την εξάρω. Να είστε καλά. Και θα ζητήσω το σχόλιο σας, μιας και είναι ειδής της τελευταίας στιγμής. Νομίζω ότι ήταν αυτό που περίμενε. Δεν μόνο ο νομικός κόσμος, η κοινή γνώμη. Ήταν μια απόφαση που πράγματι πέρα από τις νομικές τις πλευρές, που και αυτές ήταν κείμενο συζήτησης, ήταν μια προσβολή στο δημόσιο αίσθημα. Mm-hmm. Όταν αναφέρομαι στις νομικές συζητήσεις που έγιναν, ήταν αυτές του κατά πόσο ο ποινικό κώδικα επηρέασε την έκβαση της υπόθεσης, όπως δήλωσε και ο πρόεδρος του Υπουργικού Συντόμου, δεν ήταν καθοριστική αλλαγή του ποινικού κώδικα, μια που και αυτός προβλέπει ένα ελαφρυντικό ανάλογο με αυτό του παρελθόντος, που πάντοτε είναι στο χέρι του δικαστηρίου να το αναγνωρίσει ή να μην τον αναγνωρίσει. Επομένως, ήταν αποκλειστικά ευθύνη των δικαστών η απόφαση που εκδόθηκε, δεν είχε σχέση με την αλλαγή του νομοθετικού καθεστώτος. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ουσιαστικά μας είπε: αν γίνει πράξη ανέρεση, θα πάμε σε καινούρια δίκη. Και αυτό θα είναι μια πολύ, πολύ σημαντική εξέλιξη. Έτσι γίνεται. Έτσι είναι το νομικό σύστημα της χώρας μας. Κρίνεται από νομική άποψη η απόφαση του δικαστηρίου ουσίας. Ο Άρης Πάγος δεν έχει δυνατότητα να ξαναδικάσει την υπόθεση ο ίδιος. Στέλνει πίσω στο δικαστήριο ουσίας. Και τότε γίνεται με νέα σύνθεση. Με νέα σύνθεση αυτό πράγματι, προφανώς, έτσι, σωστά. Ακριβώς. Τώρα, πώς είδατε τις δηλώσεις ΑΚΑΡ σε σχέση με το τι θα κάνει η πλευρά της Τουρκίας, αν λέει καταπατηθούν τα δικαιώματά της στην Κύπρο και ότι θα επαναληφθεί τα όσα έγιναν τον Ιούλιο του 1974. Το ίδιο έργο βλέπουμε να παίζεται από πλευρά της Τουρκίας, δεν αλλάζει τα γενικά χαρακτηριστικά της τουρκικής πολιτικής, χαρακτηρίζονται από τα ακριβώς αντίθετα χαρακτηριστικά της δικής μας. Διαχρονικά, δηλαδή ένας διαρκής αναθεωρητισμός των συνθηκών, μια προσπάθεια να προβληθεί ισχύς και να γκριζάρουν ό,τι αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται εδώ πλευράς διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας σε σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα τα δικά μας και της Κύπρου. Όπως έχουμε κουβεντιάσει στο παρελθόν, αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι επειδή έχει ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα η διπλωματική ισχύς της χώρας μας και έχει απομονωθεί η Τουρκία. Αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας των δικών της ενεργειών η απομόνωση. Ενώ η ενίσχυση της εθνικής θέσης αφορά και τις πρωτοβουλίες της ελληνικής και της ενέργειας διπλωματικής. Για πρώτη φορά είμαστε σε μια κατάσταση που μολονότι συνεχίζει τις ίδιες προκλητικές ενέργειες παραβίασης της διεθνούς νομιμότητας η Τουρκία, δεν κερδίζει πια, αλλά χάνει. Χάνει διπλωματικό κεφάλαιο και δεν μπορεί πια να γκριζάρει από πλευράς διεθνούς δικαίου τις περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Ακριβώς γιατί όλοι αποδοκιμάζουν τη συμπεριφορά της ως παράνομη. Διαβάστε και εσείς τα δημοσιεύματα, φαντάζομαι, των προηγούμενων ημερών για τις ανησυχίες που υπάρχουν σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει η Τουρκία το επόμενο διάστημα προς το τέλος του καλοκαιριού στο Καστελόριζο. Ζήτησα και πήρα ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια. Είναι αυτονόητο ότι σε αυτά τα θέματα θέλουμε να ακολουθήσουμε, όπως κάναμε στο παρελθόν, εθνική πολιτική, να έχουμε μέτωπο όλες οι πολιτικές δυνάμεις και ακριβώς για αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν πράγματι αυτές οι πληροφορίες θα επιβεβαιωθούν και να αντιδράσουμε με τον τρόπο που πρέπει, δηλαδή με ενιαία στάση απέναντι σε αυτήν την υπόθεση. Τώρα πάμε και στο άλλο θέμα, το θέμα του ασύλου που βλέπω η συζήτηση να είναι σε εξέλιξη. Η δικιά σας η άποψη, κύριε Κατρούγκλα, είναι πώς αντιμετωπίζονται τα περιστατικά, τα κρούσματα βίας που βλέπουμε στα πανεπιστήμια, το παρεμπόριο? Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η ουσία η πολιτική και η πρακτική της ερώτησης. Επειδή είμαι και συνταγματολόγος, επιτρέψτε μου να σας πω με αυτό που θεωρώ. Είχα γράψει και σε ανίποπτη στιγμή, όταν δεν είχε ενεργεία ανάμειξη στην πολιτική, για να έρθω γι' αυτό. Η άποψή μου παραμένει λοιπόν ότι το άσυλο κατοχυρώνεται συνταγματικά, συνδυάζει δύο συνταγματικές επιταγές. Την ανάγκη της κατοχύρωσης της ακαδημαϊκής ελευθερίας ως θεσμικής ελευθερίας, θεσμικής εγγύησης για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά ειδικά στην Ελλάδα έχει διαμορφωθεί ένα συνταγματικό έθιμο που επιτρέπει διακίνηση ελεύθερη ιδεών
και ανεξαρτήτως της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Δηλαδή εννοώ και η διεκδίκηση και η συζήτηση επί της πολιτικής στα δικά μας τα πανεπιστήμια ήταν από το 19ο αιώνα ήδη κάτι διαδεδομένο. Οι αγώνες εναντίον των βαβαρών ξεκινούσαν από τα πανεπιστήμια. Αντίστοιχα, σε όλη τη διάρκεια αυτή της πολιτικής ζωής της χώρας μας, όλοι οι αγώνες της σύγχρονης Ελλάδας περνούσαν και μέσα από τα πανεπιστήμια. Λέω με λίγα λόγια ότι η συνταγματική κατοχύρωση του πανεπιστημιακού ασύλου αφορά και την ακαδημιακή κοινότητα, αφορά όμως και γενικότερα τη δυνατότητα διάδοσης πολιτικών ιδεών. Ναι. Πράγματι όμως, σωστά επισημαίνεται, έχουμε φαινόμενα εκφυγισμού το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η βασική εξήγηση που δίνω εγώ γι' αυτό είναι ότι δεν έχει πια τη δυνατότητα το φοιτητικό κίνημα να περιφρουρεί το πανεπιστημιακό. Ουσιαστικά μην κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχει φοιτητικό κίνημα. Δεν ήθελα να μιλάμε τόσο έντονο, αλλά πράγματι στην εποχή μου, γιατί είμαι νεότερος από εσάς, πράγματι εμείς ήμασταν που εξασφαλίζαμε αυτή την περιφρούρηση του πανεπιστημιακού ασύλου ώστε να έχει την ιδιότητα και να μην γίνονται παρανομίες στον χώρο, να μην διακινούνται ας πούμε ναρκωτικά σε διάφορους δημόσιους χώρους. Από εκεί και μετά, όταν έπαψε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα του φοιτητικού κινήματος, η βασική ευθύνη πέρασε στις Βρετανικές αρχές. Δεν υπήρχε περίοδος που να μην είχε δυνατότητα η Βρετανική αρχή ή όργανο που προβλεπόταν ένα καιρούς στο οποίο είχε συμμετοχή ο Πρίτανης να καλέσει την αστυνομική δύναμη όταν πράγματι είχαμε παράνομες ενδείξεις εντός του Πανεπιστημίου. Και είναι μεγάλη ευθύνη των Βρετάνιων που δεν ενεργοποίησαν αυτές τις διατάξεις που παραλαμβάνω ίσχυαν όταν ήταν κατοχυρωμένο το πανεπιστημιακό άσυλο. Αντιστρόφως τώρα να σας πω ότι όταν καταργήθηκε ουσιαστικά το πανεπιστημιακό άσυλο με τον νόμο Διαμαντοπούλου στο διάστημα 2012 με 2015, δεν είδαμε να μειώνονται αυτές οι παράνομες πράξεις. Για παράδειγμα, έξω από την ΑΣΟΕ βλέπουμε να υπάρχει αυτό το παρεμπόριο με τους πάγκους. Αυτό ουσιαστικά ανδρώθηκε το διάστημα της κρίσης, δηλαδή από το 2011 αλλά και από το 2012 που νομίζω, όταν είχαμε την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Εγώ θεωρώ το ζήτημα λοιπόν πολύ σοβαρό. Θεωρώ ότι αυτό που στέλνει, το μήνυμα που στέλνει η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μήνυμα ανάλογο με αυτό που στέλνουν τα κόμματα όχι της παραδοσιακής δεξιάς αλλά της πλέον ακραίας δεξιάς, του τύπου Σαλβίνη δεξιάς για επιστροφή στον νόμο και στην τάξη. Πιστεύω ότι πρέπει να κατοχυρωθεί το άσυλο ως συνταγματική υποχρέωση της πολιτικής. Να είναι το άσυλο ιδεών. Δηλαδή, εγώ όμως αναρωτιέμαι, το ίδιο ρωτούσα χθες και τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Εσείς, αν θέλετε, ως στέλεχος, κορυφαίος στέλεχος, υπουργός, πρώην υπουργός, να πάτε στο Πανεπιστήμιο και να κάνετε μια πολιτική εκδήλωση. Ναι. Είναι εύκολο. Θα σας αφήσουν ή θα μαδευτούν 20-30 και μπορεί να σας γιουχάρουν επειδή να σας θεωρούν, ξέρω εγώ, ότι τώρα γίνεται και εσείς σύστημα, είστε υπουργός. Αυτό είναι αυτά τα πράγματα. Είχα ακριβώς την ίδια συζήτηση, ίσως να θυμόσαστε, με τον κύριο Πάγκαλου, όταν ήταν ακόμα διακυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά. Ναι. Και του έχω πει ότι το πανεπιστημιακό άσυλο κατοχυρώνει και τα δύο πράγματα. Τη δυνατότητα του ίδιου να έρθει στο πανεπιστημίο, ότι πρέπει να μπορεί να έρθει, μιλούσα για τον κύριο Πάγκαλου τότε, και τη δυνατότητα όσων είναι να αμφισβητήσουμε την παρουσία του. Εγώ ίδιος έχω δεχτεί αυτό που σας λέω, δεν το λέω σαν αφιψηλού. Σε πολλές περιπτώσεις που ως υπουργός πια είχα παρουσιαστεί να μιλήσω και σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, βρέθηκα μπροστά σε αντιδράσεις. Είχα πει τότε στον κύριο Πάνταλου ότι και ο Έπαινος και ο Ψόγος είναι χαρακτηριστικά που πρέπει να τα αποδέχεται όχι μόνο ο πολιτικός, οποιοδήποτε πρόσωπο είναι σε δημόσια έκθεση. Φτάνει να μπορεί να αναφέρει και να μπορεί να διαδώσει τις ιδέες του, και δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια. Για να δούμε. Πάντως λέτε ότι σε αυτό, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα δεν μπορεί να βρεθεί κανένας κοινός τόπος με την πλευρά της κυβέρνησης. Είναι ιδεολογικό θέμα, είναι σημαία. Υπάρχουν ορισμένα θέματα που οι πολιτικές δυνάμεις επιχειρούν να τα κάνουν γενικότερες σημαίες του ιδεολογικού του λόγου. Στην Αμερική, για παράδειγμα, είναι το θέμα των εκτρώσεων και το θέμα των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων και τα όπλα. Σε εμάς είναι τα δικαιώματα της διαφοράς, ευτυχώς έχουν φύγει σε μεγάλο βαθμό, ελπίζω, μπορεί να δούμε και χειρότερα πράγματα από το τραπέζι της συζήτησης. Είναι όμως δύο σμίζωνα ιδεολογικά θέματα, τα οποία όχι τόσο για τη σημασία τους, όσο για τα συμπαραμαρτούντα τους, για τα επιφαινόμενα και για τα θέματα που διασυνδέονται με αυτά. Έχουν πάρει το χαρακτήρα
ιδεολογικών ζητημάτων, αλλά τα οποία είναι και κυρίως παραπιστημιακό. Αλλά αφορούν τις λογικές συμβάσεις εργασίας, εκεί αναφερόμουν και το κάνω. Θα έκλεινα με αυτό. Εν τελεί, τι έγινε με αυτές τις συντάξεις? Ποιος έφταιγε όλες αυτές τις μεγάλες συντάξεις που κάποιοι, λίγοι βέβαια, θα παίρνανε χιλιάδων ευρώ? Τι έφταιξε? Μισό λεπτό. Μισό λεπτό για να τα ξεχωρίσουμε. Ναι. Πρώτα-πρώτα, να απαντήσω, και νομίζω ότι εκεί στο θέμα μετά την αναλυτική τοποθέτηση της ΕΦΗΣ Αξιόγλου, που είχε την εμπειρία της εφαρμογής των τελευταίων χρόνων. Γιατί εγώ ξέρω πολύ καλά τον νόμο προφανώς, αλλά τα τελευταία 3,5 χρόνια δεν είχε επαφή με την εφαρμογή του. Ναι. Ο νόμος τι προβλέπει? Για τις συντάξεις που δίνει ο ίδιος, δηλαδή για τις συντάξεις που διέπονται σε όλο το εύρος από τις δικές του ρυθμίσεις, έχει ένα πλαφόν εισφορών, το δεκαπλάσιο των αποδοχών του ανηλίκου και του εργάτη, δηλαδή πρακτικά μέχρι 65.000 ευρώ μπορεί κάποιος να επί αυτού του ποσού να πληρώσει εισφορές. Και επειδή συνδέει απολύτως τις εισφορές με τις συντάξεις, προκύπτει και ένα πλαφόν σύνταξης που είναι περίπου γύρω στα 3.100 ευρώ με σημερινές τιμές. Γιατί, ξαναλέω, συνδέονται όλα αυτά με το μισθό του ανηδίκευτου εργάτη. Άρα δεν υπήρχε περίπτωση συντάξεις που δίνονται υπό το κράτος του παρόντος νόμου, του λεγόμενου νόμου Κατρούγκαλου, να ξεπεράσουν το όριο αυτό. Είχαμε να υποδεχτούμε όμως, όταν κάναμε τον νόμο, το μοσαϊκό των προηγούμενων ρυθμίσεων. Εκεί λοιπόν υπήρχαν άνθρωποι που ήταν σε πολλά ταμεία, ήταν ας πούμε και δικηγόροι και δημοσιογράφοι. Αυτοί πήραν διπλές εισφορές. Είχαμε περιπτώσεις στις τράπεζες που πήραν εισφορές περισσότερες από αυτές που είχα, που εμείς πήραμε σαν μέτρο για την επέκταση των ρυθμίσεων που ήσχαν και στους μισθωτούς, στους ανώτερους επαγγελματίες. Εκεί λοιπόν προβλέψαμε κάτι που νομίζω είναι αυτονόητο και λογικό εν ώψη της αρχής της ανταποδοτικότητας που διέπει την κοινωνική ασφάλιση. Για κάθε 1% παραπάνω εισφορά που είχαν δώσει τέτοιες κατηγορίες ανθρώπων, να δικαιούνται 0,075% προς αύξηση της σύνταξής του. Αυτό κατέληξε σε ορισμένες συντάξεις που ήταν παραπάνω από το 3.100, 4.000, 4.500, που ήταν εύλογο να υπάρχουν, ακριβώς γιατί αυτοί οι άνθρωποι είχαν δώσει περισσότερες εισφορές από αυτές που τα έδινε ο όμοιος τους. Και η αρχή της ανταποδοτικότητας είναι μια αρχή που πρέπει να διέπει την κοινωνική ασφάλιση. Άκουσα από την κυρία Αξιόγλου όμως ότι ακριβώς επειδή υπήρχαν και περιπτώσεις πολύ μεγάλων εισοδημάτων, υπήρχαν περιπτώσεις να εμφανιστούν και συντάξεις τερατώδεις όπως αυτές που ακούσαμε, των δεκάδων, των 20.000 ευρώ. Και αυτές η κυρία Αξιόγλου είχε πει ότι είχε έτοιμη μια ρύθμιση η οποία θα έθετε ως πλαφόν το 12 των αποδοχών του ανηδίκευτου εργάτη, δηλαδή γύρω στις 4.500 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η πολιτική μου εκτίμηση που την είπα από την αρχή είναι ότι αυτό το ζήτημα κυρίως κατασκευάστηκε για να μην αποκαλυφθεί η κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και την ιδιωτικοποίηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Γιατί όλα αυτά που λένε, τα λένε και συνεχίζουν να τα λένε στα κανάλια και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ακούσαμε όμως ούτε λέξη από αυτά και αυτά για το πώς σκοπεύουν δηλαδή να μεταρρυθμίσουν την κοινωνική ασφάλιση. Ούτε από τον Πρωθυπουργό, ούτε από τον Υπουργό Εργασίας ή τον Υφυπουργό. Φαντάζομαι η συζήτηση για το ασφαλιστικό θα ανοίξει σε λίγες εβδομάδες. Μόλις ανοίξει η Βουλή για τα καλά, και εκεί θα έχουμε και το χρόνο να τα πούμε όλα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατρούγκαλε, για αυτή την ομιλία. Και εγώ. Καλώς σας μεσημέρι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.